Για αρκετή ώρα χθες βράδυ παρέμενε θολό το τοπίο ως προς την κατανομή των 5 εδρών στο νομό Μαγνησίας, καθώς η ενσωμάτωση των εκλογικών αποτελεσμάτων πότε έδινε 4 έδρες στη Νέα Δημοκρατία και πότε μετέφερε την 5η έδρα από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το αντίστροφο. Μετά τις 9 το βράδυ το σκηνικό ξεκαθάρισε, με τη Νέα Δημοκρατία να εκλέγει τελικά 3 βουλευτές, τον ΣΥΡΙΖΑ έναν και το Κομμουνιστικό Κόμμα έναν επίσης. Ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, η κυρία Ζέτα Μακρύ και ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος εξελέγησαν από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Για λίγα λεπτά είμαστε εδώ με τα στελέχη της παράταξης που αγωνιστήκαν από γωνιά σε γωνιά της Μαγνησίας, από γωνιά γωνιά της πατρίδας μας. Και θέλω να σημειώσω ότι η Μαγνησία κατάφερε ουσιαστικά να διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά που πέτυχε και τον Μάιο. Άρα θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Είμαστε εδώ για λίγα λεπτά χαράς, αλλά από τη Δευτέρα το πρωί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μανίκια σηκώνονται και ξεκινάει δουλειά στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια τετραετία με μια ασφαλή αυτοδυναμία που επιτρέπει στην Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλοι μας θα συνεισφέρουμε. Μεσολάβει ένας πολιτικός χρόνος, τον οποίο πολιτικό χρόνο εμείς τον εκμεταλλευτήκαμε ώστε να επαναλάβουμε τις δεσμεύσεις, να αποδείξουμε με τη συμπεριφορά μας όλοι μας, όχι μόνο οι υποψήφοι και τα στελέχη, ότι έχουμε πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης, να αντιμετωπίσουμε και την πρώτη μας επιτυχία και τη δεύτερη, που τη διαπιστώνετε εσείς, κυρία Λεμπράκη, που είστε εδώ αρκετή ώρα, με μεγάλη ευπρέπεια, γιατί είπατε πολύ σωστά ότι τώρα θυμίζει νικηφόρα βραδιά, αλλά θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν και εξαλωσύνες σε κάποιες νικηφόρες βραδιές, οι οποίες εδώ δεν είναι αυτό το οποίο συναντούμε, και δείχνει ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι και η νίκη μας είναι σημαντική και η επιτυχία μας επίσης είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος, αλλά μέχρι εκεί η ευθύνη μας είναι ακόμη μεγαλύτερη και αυτό είναι το συνέστημα που θα κυριαρχήσει. Είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα παρά την πολυδιάσπαση στην κατανομή των μικρότερων κομμάτων. Είναι ένα αποτέλεσμα που μας γεμίζει ευθύνη, αλλά με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό θα υλοποιήσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί και για τα όσα έχουμε δεσμευτεί προς τον ελληνικό λαό και ακόμα περισσότερα, γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η δική μας η κυβέρνηση πάντα κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει υποσχεθεί προεκλογικά. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος επανεξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο η προσωπική του νίκη σκιάστηκε από την κακή πορεία του κόμματός του. Σίγουρα είναι ένα θετικό αποτύπωμα ότι διατηρήθηκε η έδρα στη Μαγνησία. Δεν μπορείς όμως να είσαι χαρούμενος όταν το συνολικό σου ποσοστό και στη Μαγνησία και πανελλαδικά δεν ανταποκρίνεται όχι μόνο στις κομματικές προσδοκίες, αλλά και στις προσδοκίες των ανθρώπων που παρόλα αυτά μας εμπιστεύτηκαν ξανά. Θέλω να δεσμευτώ προς όλο αυτόν τον κόσμο, τον δημοκρατικό, τον προοδευτικό, ότι θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Μπορεί και επιτρέπεται πολλές φορές, λένε, να πέσεις, επιβάλλεται όμως να σηκωθείς. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα κατάφεραν να διατηρήσουν την έδρα που απέσπασαν στην εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, με τον Βασίλη Μεταξά να ετοιμάζεται για την ορκωμοσία του στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Θεωρούμε, και αυτό θα κάνουμε πράξη από αύριο κιόλας, έχει μεγάλη σημασία για τις λαϊκές οικογένειες της Μαγνησίας. Για να ακουστεί δυνατά η δική τους φωνή και στη Βουλή, για να ακουστούν τα δικά τους προβλήματα, οι δικές τους ανάγκες, για να ακουστεί η μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που χρειάζεται από αύριο κιόλας, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία βιάζεται να εφαρμόσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που θα μοιραστούν το Υπουργείο Αντιπολίτευσης της κυβέρνησης, έχουν ένα δυνατό αντίπαλο. Και αυτό είναι το ΚΚΕ και το απέδειξε σήμερα.